Τα παιδιά της Αλέκας Μπενάτου, η Ηλέκτρα, η Ειρήνη και εγώ ο Θεοδόσης, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ που τιμάει τόσο πολύ τη μνήμη της μητέρα μας. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε έναν προς έναν και όλους μαζί τους συντρόφους, τους συγγενείς, τους φίλους που τρέξανε να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν στο δύσκολο και τραγικό δεκαήμερο που προηγήθηκε μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κομματική οργάνωση σε πωλίων, και την Τομεακή Επιτροπή. Δυστυχώς, η μάχη χάθηκε. Ήταν απότομη και ξαφνική, ήταν ύπουλη και άνηση. Η μητέρα μας δεν είναι πια μαζί μας, τόσο πρόωρα, τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά. Η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος απλός και γλυκύτατος, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερος και με πυγμή συνδύαζε αρετές και χαρίσματα πολύ μεγάλα, με αδυναμίες και κουσούρια πολύ μικρά. Όλη της η ζωή ήταν ένας αγώνας. Από το χωριό έως το Αγρίνιο, από το Αγρίνιο έως την Αθήνα, στα λογιστικά γραφεία, στο εργοστάσιο της Βιοφάρμ, μαγείρισα σε παιδικό σταθμό. Να μεγαλώσει τρία παιδιά, να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες και τις απαιτήσει της ζωής, να ανταπεξέλθει στο θάνατο του πατέρα μας πριν 18 χρόνια, να κυνηγήσει όμορφες ιδέες και όνειρα που δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει, να καταφέρει να σταθεί όρθια στις οικονομικές δυσκολίες που ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν πολλές και σύνθετες. Κι όμως, εγώ δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα στη ζωή μου αυτός ο άνθρωπος να τα παρατάει, να σκέφτεται να λυγίσει, να είναι μίζερος, να χάνει το κουράγιο του για τη ζωή και τον αγώνα. Πάντα μπροστά, μόνο μπροστά ακούραστη και ασχουραζόταν αρκετά, γελαστή και ας ήταν τα πράγματα δύσκολα. Το κόμμα και η πολιτική του δράση, το λαϊκό κίνημα και οι φορεί του, οι μικροί και μεγάλοι αγώνες και οι διεκδικήσεις τους ήταν για τη μητέρα μου ο αέρας που ανέπνεε κάθε πρωί. Τόσο φυσικά, τόσο απόλυτα, τόσο απλά. Μαζί με τον πατέρα μου έτσι μας διαπαιδαγώγησαν. Αυτό το πρότυπο είχαμε πάνω απ' όλα το δίκαιο της εργατικής τάξης, πάνω απ' όλα οι ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, πάνω απ' όλα η συγκεκριμένη και καθημερινή δράση που πρέπει να γίνει για να προωθηθεί η πολιτική του κόμματος και τα δίκαια του λαού. Και όπως ακριβώς το κόμμα μας είναι με τις θέσεις του και τη δράση του, το αποκούμπι του λαού μας, έτσι και η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να στηριχτείς, να απευθυνθείς, να βρεις βοήθεια, να βρεις λύση δεν κουραζόταν ποτέ να προσφέρει στον συνάνθρωπό τη, στο συγγενή τη, στο φίλο, το γείτονα, αυτό που μπορούσε, αυτό που καταλάβαινε. Μοιαζόταν πολύ η μητέρα μου, μοιαζόταν και βοήθαγε, χωρίς να παρεμβαίνει και προφανώ χωρί να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Η μητέρα μου είχε επιμονή στο ότι το δίκαιο και η ανάγκη του λαού πρέπει να διεκδικείται με όλους τους τρόπους και στο γεγονός ότι η αυθαιρεσία και ο μηχανισμός με τον οποίο πάει να προωθηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου εις βάρος των λαϊκών αναγκών, πρέπει να αποκαλύπτεται με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και ήταν διαρκώς εκκίνηση. Αν κάτι αφορούσε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, τα σχολιά, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους, θέματα υγείας αλλά και πρόνοιας και το είχε ανάγκη το κίνημα και το κόμμα και το είχε ανάγκη έστω και ένας άνθρωπος, ένα στοιχείο, ένα χαρτί, ένα επιχείρημα, ένα αίτημα, θα γυρνούσε τον κόσμο ανάποδα για να το βρει. Θα τους ανακάτωνε όλους, θα διάβαζε χαρτούρες, θα έκανε ό,τι πρέπει για να το βρει. Ήτανε σε αυτά τα πράγματα διεισδυτικότατη. Θυμάμαι να με παίρνει τηλέφωνο από τη δουλειά της και να λέει «Τράβα να που κόβουν παράνομα δέντρα στα παράνομα έργα του προαστιακού. Μπε μέσα στο εργοτάξιο και πάρε φωτογραφίες». Μία ώρα μετά με κυνηγάγανε οι φύλακες και πήδα γαράγες και περιφράξεις για να ξεφύγω. Παρ' όλα αυτά, οι δικηγόροι των μεγαλοκατασκευαστών δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι όταν τις αξιοποιήσαμε αυτές τις φωτογραφίες στα δικαστήρια. Σύντροφοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, αγαπημένοι μας συγγενείς, οι τελευταίες δέκα μέρες για μένα και τις αδερφές μου πιστεύω πως ήταν οι χειρότερες της ζωής μας. Είμαστε σοκαρισμένοι και εμείς, όπως και πολλοί κόσμους που επικοινώνησε μαζί μα. Τελικά η μάνα μου, η Αλέκα, η μάνα μας έφυγε σαν σύμφωνα όπως ακριβώς έζησε τη ζωή του. Βαθιά λαβωμένη, αλλά δυνατή και όρθια. Πονάμε, πονάμε πολύ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και το υποσχω... <σχ> Είμαστε υποχρεωμένοι και το υποσχόμαστε στη μνήμη της, στις αξίες και στα ιδανικά της, να αντέξουμε, να παραμείνουμε δυνατοί και όρθιοι γιατί τίποτα δεν τελείωσε. Μανούλα, καλό ταξίδι. Θα μας λείψεις πολύ. Θα σε θυμόμαστε για πάντα.